Σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου γίνονται αποδέκτες της οργής εκπροσώπων των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας στην Κρήτη. Για την Ελληνογερμανική Συνέλευση, υποτέλειας και ιδιοτέλειας, όπως την χαρακτήρισαν, ζητώντας να εγκριθεί ψήφισμα που θα χαρακτηρίζει ανεπιθύμητη τη διεξαγωγή της στο νησί. Είναι έσχος της ιδιοτέλεια και προβλέπεται μόνο για business. Και να δώσουν τις αποζημιώσεις εκεί που ανήκουν, εκεί που μαρτυρήσαν τα χωριά. Η αντιπαράθεση με τους συμβούλους που είχαν αντίθετη γνώμη δεν άργησε να φτάσει στα άκρα, με βαριές εκφράσεις ανάμεσα στον Αριστομένη Σιγκελάκη και τον Περιφερειακό Σύμβουλο Νεκτάριο Σερμάκη. Αν κάποιοι λοιπόν φίλοι μου σας εγκλωβίζουν σε τέτοιες λογικές, είναι πατριδοκάπηλες. Είναι πατριδοκάπηλες λογικές. Αυτά που έλεγε ο Πασαδάκης, να υποδεχτούμε, να λένε με το κατάφυγμα το Τρίτο Ράιχ, αυτά λέτε, αυτά που έλεγε ο Τσολάκογλου. Η περιφέρεια δεν έχει σχέση με τη διοργάνωση, ξεκαθάρισε ο Ευρυπίδης Κουκιαδάκης, ενώ τόσο ο Σταύρος Αρναουτάκης όσο και στην πλειοψηφία τους οι σύμβουλοι εξήγησαν ότι το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων παραμένει στην κορυφή της ατζέντας για όλους τους φορείς της Κρήτης, όμως δεν έχει καμία σχέση με τα θέματα συνεργασίας που θα εξεταστούν. Να πάμε με ψήφισμα και να γράψουμε ένα καλό ψήφισμα εδώ. Να κάτσουμε να το συντάξουμε και να το ανακοινώσουμε. Ερχόμαστε σήμερα εμείς που δεν έχουμε κανένα, μα κανένα ουσιαστικό ρόλο και λόγο να πούμε να κυρωθεί μια συνέλευση. Ο Σταύρος Αρναουτάκης χαρακτήρισε επιζήμιες τις αντιδράσεις, εξηγώντας ότι η Κρήτη και οι απόγονοι των θυμάτων έχουν μόνο να ωφεληθούν από τυχόν παρουσία της περιφέρειας στις εργασίες της συνέλευσης, καθώς δεσμεύτηκε να μεταφέρει στο χαιρετισμό του ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου με αποδέκτες όλους τους συνέδρους. Πρέπει να συμμετέχει και να βάλει το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων στην τοποθέτησή του. Ότι εκφράζομαι όλη την περιφέρεια Κρήτης. Εκφράζομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί. Εκφράζομαι όλους εσάς που δίνετε το δικό σας αγώνα όλα αυτά τα χρόνια για να μπορεί να αποζημιωθεί και να αναγνωριστεί η θηριωδία. Θεωρώ αυτό πρέπει να είναι το κορυφαίο. Αν δείτε αυτό το οποίο έχει βγει. Μιλώντας σήμερα στο Ράδιο 984 πάντως, ο Πανεπιστημιακός Γιώργος Μαργαρίτης υπήρξε καταπέλτης για την 8η Ελληνογερμανική Συνέλευση, κάνοντας λόγο για ηθικό εκμαυλισμό. Και μεγάλη ευθύνη οι δήμαρχοι και οι υπόλοιπες τοπικές αρχές, περιφέρεια κλπ. Που θα εμπλακούν σε αυτή την. Πώς να την πω, να μην χρησιμοποιήσω κανέναν όρο πολύ, πάρα πολύ βαρύ. Σε αυτή την απάτη, σε αυτό το απαράδεκτο ηθικά, απαράδεκτη διαδικασία, πώς να την πω αλλιώς.